είναι αυτονόητη αυτή η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου που είναι και ομόφωνη εξ όσων δημοσιεύονται και είναι σύστοιχη και με την εισαγγελική πρόταση. Είναι αυτονόητη γιατί η πρόταση, η πρόβλεψη του συντάγματος είναι ρητή, προϋποθέτει δύο τακτικές συνόδους, δηλαδή δύο συνόδους διάρκειας 5 μηνών τουλάχιστον έκαστη μετά από την κυβερνητική περίοδο, την κοινοβουλευτική περίοδο κατά την οποία διαπράχθηκαν οι αξιόπινες συμπεριφορές και επομένως είναι πάρα πολύ θετικό ότι αυτό που είναι αυτονόητο και ρητός προβλεπόμενο επιβεβαιώθηκε και με δικαστική κρίση και μέσα από αυτό το ομόφωνο βούλευμα του Συμβουλίου. Έχει μια μεγαλύτερη ακόμη αξία πάντως αυτή η κρίση η δικαστική και γιατί θέτει τέρμα σε διάφορες υποβολημές και εκ του πονηρού διατυπώσεις που διαμακρόν ακούγαμε και από πολιτικά χείλη και από δημοσιογραφικά εντός πολλών εισαγωγικών ότι χείλη. Δηλαδή? Ότι δηλαδή υπάρχει δήθεν παραγραφή, ότι δήθεν δεν μπορεί να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη υπόθεση. Αυτά πια τερματίζονται και με τη βούλα, ας το πούμε έτσι, και ας απολογηθούν στους αναγνώστες τους, στους ακροατές τους και στους τηλεθεατές, εκείνοι που τα διατύπωναν από συγκεκριμένα συγκροτήματα, για να είμαι σαφής. Πέραν αυτού όμως υπάρχει μια επιπλέον σημασία σε αυτό το βούλευμα και αυτή είναι ότι συνιστά δεδικασμένο και για όλα τα αδικήματα που διαπράχθηκαν επί διακυβέρνησης, επί διακυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου. Αναφέρομαι βέβαια και στην υπόθεση του Μνημονίου και σε πλήστες άλλες ποινικές δικογραφίες που βρίσκονται κλειδωμένες στα ντουλάπια της νομοθετικής υπηρεσίας της Βουλής, χωρίς ο πρόεδρος της Βουλής να επιτρέπει να έχουμε αντίγραφα οι βουλευτές προκειμένου να ασκηθεί η αρμόδιότητα του Κοινοβουλίου. Τώρα πια η δικαιοσύνη λέει αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν παραγραφεί και είναι πρώτων ευθυνών τους. Αυτό υποχρεώνει που... τη Βουλή να κινηθεί με κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη των βουλευτών και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και του Προέδρου της Βουλής, διότι δεν μπορεί υποθέσεις τις οποίες η δικαιοσύνη έχει παραπέμψει στη Βουλή για να ασκηθεί η αρμοδιότητα της Βουλής, να μην αντιμετωπίζονται με κανένα τρόπο. Ξαναμιλάω για την υπόθεση του Μνημονίου, δεν είναι η μόνη, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η υπόθεση του Μνημονίου έχει ονόματα όπως έχει φτάσει στη Βουλή? Η υπόθεση του Μνημονίου έχει φτάσει στη Βουλή μετά από την κατάθεση και την δημοσίευση του βιβλίου του κυρίου Ρουμελιώτη, το πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αναδεικνύει πολύ σοβαρές ευθύνες και κυβερνητικών προσώπων, δηλαδή και του κυρίου Παπακοσταντίνου και του κυρίου Παπανδρέου και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Και νομίζω ότι καθίσταται επίκαιρη περισσότερο από ποτέ με δεδομένες τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις για τη δικαστική έρευνα στις υποθέσεις και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε πλήστες ανοιχτές υποθέσεις που αφορούν δανειοδοτήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δηλαδή κάποιοι κομμάτων, άνθρωποι εκεί που νόμιζαν ότι έχει τελειώσει η υπόθεση πλέον και είναι στο απειρόβλητο, αντιλαμβάνονται τώρα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι τρίζει καρέκλα και τρίζουν οι θρόνοι πολλών και καλό είναι να τρίζουν οι θρόνοι ειδικά γιατί έχουμε δημοκρατία και όχι άλλου είδους καθεστώς όπως ίσως θα επιθυμούσαν. Πολύ ωραία. Τώρα, ειδικά για την περίπτωση Παπακοσταντίνου, επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτό σημαίνει Βεβαίως. Τώρα ειδικό δικαστήριο ή ότι ανοίγει ο δρόμος ενδεχομένως για το ειδικό δικαστήριο? Σημαίνει ότι θα γίνει τακτική ανάκριση. Υπενθυμίζω ότι αυτό το βούλευμα βγήκε κατόπιν αιτήματος του ανακριτή προ ενάρξεως της ανακρίσεως, να ξεκινήσει, να πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχει παραγραφή. Σημαίνει λοιπόν ότι θα γίνει ανάκριση και αυτό είναι σημαντικό γιατί πρέπει να σας πω ότι αύριο έρχεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ
Και θα πρέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ να εξηγήσει τι έχει γίνει εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο που το ΣΔΟΕ έχει στα χέρια του τη λίστα Λαγκάρντ. Διότι εξ όσων τουλάχιστον μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, δεν έχει ελεγχθεί παρά ένα απειροελάχιστο τμήμα της λίστας που έχει, υπενθυμίσω, 2062 αρχικές καρτέλες που παραπέμπουν και σε πολύ περισσότερους συνδεδεμένους καταθέτες, πρόσωπα, εταιρείες. Πάντως η εξέλιξη περί τον Παπακοσταντίνου δεν τροφοδοτεί με κάποιον τρόπο, ας πούμε, τυπικό την εξέταση της λίστας Λαγκάρντ. Θα έλεγα, η παρατήρησή μου είναι μάλλον αντίστροφη, ότι οφείλει το ΣΔΟΕ, ενώ όσο είναι ανοιχτή η ανάκριση, να τροφοδοτήσει την ανάκριση με τα στοιχεία του φορολογικού ελέγχου. Αυτό θα το κάνει αυτεπαγγέλτος ή πρέπει κάποιος να το ζητήσει? Κανονικά είναι υποχρεωμένο το ΣΔΟΕ, διότι ενεργεί ακόμα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που είχαν διατάξει οι προηγούμενοι οικονομικοί εισαγγελείς, ο κ. Πεπόνης και ο κ. Μουζακίτης, και συνεχίζουν οι σημερινοί οικονομικοί εισαγγελείς που έχουν ασκήσει και διώξεις. Όμως το ΣΔΟΕ είναι υποχρεωμένο να ελέγξει, να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να στείλει τα στοιχεία, γιατί σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή οι κατά Παπακοσταντίνου κατηγορίες περιορίζονται στα πρόσωπα των συγγενών του, ενώ το πρόβλημα είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο και αφορά το σύνολο των καταθετών και των καταθέσεων και την αποτροπή ελέγχου τους. Και μπορεί η συγκεκριμένη υπόθεση να διευρυνθεί ή πρέπει να υπάρξουν νέες διώξεις, νέες ανακρίσεις κτλ.? Η συγκεκριμένη υπόθεση, ήδη με τον τρόπο που ερευνάται, μπορεί βεβαίως να ανοίξει περισσότερο, και ξέρετε ποια είναι βεβαίως η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκτός από τον κύριο Παπακοσταντίνου θα έπρεπε τουλάχιστον και ο κύριος Βενιζέλος να ελέγχεται, και βεβαίως η ανάκριση και τα νέα στοιχεία θα πρέπει να φωτίσουν και αυτήν την πτυχή. Μάλιστα. Διότι μιλάμε για ένα στοιχείο που αφορούσε πλήστες καταθέσεις, που ήταν εναλλακτικό εργαλείο όταν ο κύριος Βενιζέλος έφερε το χαράτσι ως μονόδρομο, και το οποίο θαύτηκε στα συρτάρια, στις τσέπες και στην αποκλειστική διάθεση δύο υπουργών. Αυτό είναι αλήθεια, αν το τοποθετήσει κανείς στο χρονικό πλαίσιο που το λέτε, είναι έτσι ακριβώς. Τελευταία ερώτηση. Τώρα χρειάζεται να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία της Βουλής, βουλευτών, του Προεδρείου, κομμάτων για να προχωρήσουν ορισμένα θέματα, ή έχει μπει το νερό στα βλάκι? Με ρωτάτε για τη λίστα Λαγκάρντ ή με ρωτάτε γενικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν? Ερωτώ για τις υποθέσεις που εκκρεμούν, διότι όπως μας είπατε βρίσκονται κάποια στα συρτάρια. Ναι, για τις υποθέσεις βρίσκονται όλες στα συρτάρια. Έχουμε κάνει κατ' επανάληψη, και προσωπικά έχω κάνει κατ' επανάληψη διαβήματα στον πρόεδρο της Βουλής, διότι οι υποθέσεις είναι σαν, ξέρετε, σαν το βότσαλο που πέφτει μέσα στη λίμνη και βουλιάζει. Ανακοινώνονται προσχηματικά σε μια άδεια Βουλή, όταν βρίσκονται μέσα 5 βουλευτές, άγρια μεσάνυχτα, 2-3 τη νύχτα, χωρίς καμία ειδικότερη πληροφόρηση των βουλευτών. Στα μουλοχτά δηλαδή. Στα μουλοχτά ακριβώς. Αυτή είναι η ακριβής περιγραφή. Την νομική διάλεκτο την παίζουμε στα δάχτυλα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θάβονται στα συρτάρια της νομοθετικής υπηρεσίας, και όποιος βουλευτής ζητάει αντίγραφα, σας το λέω εκ πείρας, διότι προσωπικά έχω ζητήσει αντίγραφα κατ' επανάληψη και εγγράφος, όχι μόνο προφορικός, προσκρούει την άρνηση του Προέδρου της Βουλής, και σε εντελώς προσχηματικά, αντιεπιστημονικά, γνωμοδοτικά κείμενα του Επιστημονικού Συμβουλίου, ότι δήθεν μπορούν να μελετηθούν 80 δικογραφίες επιτόπου σε ένα γραφείο που δεν υπάρχει καρέκλα για να κάτσει ένας βουλευτής, πόσο μάλλον 300, και ότι δεν χρειάζεται δήθεν να πάρεις αντίγραφα για να τις μελετήσεις. Χάλασε το φωτοτυπικό, είναι ακριβό το χαρτί και τέτοια δηλαδή? Όχι, ξέρετε, επειδή υπάρχει ο πηγαίος αναχρονισμός και η αντιδραστικότητα, θα γυρίσουμε στην εποχή του Μεσαίωνα, όπως μοναχοκαλόγεροι θα αντιγράφουμε τα κείμενα με το χέρι. Πολύ και ωραία. Θα βάζουμε και δικά μας ανάλογα με τη συγκυρία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.